διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα, όπως καταλάβατε, αφορά ουσιαστικά τη ΔΕΗ και ο τίτλος της εκπομπής είναι «Η απανθρακοποίηση της Ελλάδας και η πώληση των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ». Αυτά όλα προβλέπονται, νομίζω, στο καινούριο μνημόνιο για το 2018, η πώληση της οποιοδήποτε περιουσιακού στοιχείου της ΔΕΗ. Καλησπέρα καταρχήν. Δεν προβλέπεται έτσι ακριβώς η πώληση κάθε περιουσιακού στοιχείου της ΔΕΗ, ούτε προβλέπεται μόνο σε αυτό το μνημόνιο. Είναι μια διαδικασία που διαρκεί πολλά χρόνια. Να πούμε καταρχήν δύο λόγους, να ξεκινήσουμε λέγοντας γιατί διαλέξαμε αυτό τον τίτλο της απανθρακοποίησης της χώρας, ακριβώς σε συνδυασμό με την πώληση των λιγνητικών μονάδων της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Η όρος απανθρακοποίηση είναι κακή βεβαίως μετάφραση της λεγόμενης απεξάρτησης από τον άνθρακα, δηλαδή να μην χρησιμοποιούμε ενέργεια που παράγεται από οποιαδήποτε άνθρακα. Μορφή άνθρακα, έτσι ο λιγνίτης είναι μία μορφή άνθρακα και αυτός. Η κακή μετάφραση από το decoalization, δηλαδή το αγγλικό, ως απανθρακοποίηση, με βάση τους αρχαίους ημών προγόνων που έλεγαν ότι γλώτα λανθάνουσα αληθεία λέγει, είναι σαφές, περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο, γράφεται κιόλας, μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι κανένας δεν το έχει σχολιάσει μέχρι σήμερα. Λοιπόν, η απανθρακοποίηση της ΔΕΗ έχουμε δει γραμμένο, η απανθρακοποίηση της χώρας, και νομίζω ότι όντως η γλώσσα δεν λανθάνει ή τέλος πάντων δεν καταλαβαίνει ότι λανθάνει και λέει ακριβώς την αλήθεια, αυτό που πρόκειται να συμβεί, αυτό που δυστυχώς συμβαίνει ούτως ή άλλως. Το στάχτη και μπούρμπερι. Ακριβώς, το στάχτη και μπούρμπερι. Άρα ουσιαστικά λέμε για την ανθρακοποίηση της Ελλάδας, έτσι. Γι' αυτό συζητάμε. Γενικώς πάντως η ορολογία είναι απανθράκωση βέβαια, όταν καίγεται ολοσχερός και γίνεται στάχτη. Έχει να κάνει με αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας, όχι μονάχα στη ΔΕΗ φυσικά και στα θέματα αυτά, συνολικά ένας ολόκληρος λαός, μια ολόκληρη χώρα, η οποία απανθρακώνεται, καίγεται, διαλύεται, εξαφανίζεται. Έχουμε περάσει πια την 7ετία και θα εξηγήσουμε τι ακριβώς σημαίνει και η πολιτική λεγόμενη της απανθρακοποίησης, της λεγόμενης απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή από το λιγνίτι εν προκειμένη περιπτώσει στη χώρα μας, το οποίο πρέπει και πώς αυτό σχετίζεται με τη, θα, πολύ πιο γρήγορα, δηλαδή μια κατάσταση αφόρητη, ακόμα πιο αφόρητη μάλλον για το πληθυσμό της χώρας, που θα σημάνει η πώληση των δύο αυτών μονάδων της ΔΕΗ. Να πω κλείνοντας αυτή τη μικρή εισήγηση ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε έτσι ότι ο λιγνίτης είναι το εθνικό καύσιμο, είναι δηλαδή το ορυκτό που μας επέτρεψε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά να είμαστε ενεργειακά ανεξάρτητοι στο κομμάτι, στον τομέα της ηλεκτροενέργειας, να μην εξαρτώμαστε δηλαδή από κανέναν άλλον μέχρι σήμερα και να μπορούμε να παρέχουμε στον κόσμο 24 ώρες το 24ωρο ασφαλή και ποιοτική ηλεκτρική ενέργεια. Και κάποτε φθηνή. Κάποτε φθηνή, σωστά. Και βοήθησε φυσικά τα μέγιστα στην ίδια την ανάπτυξη της χώρας. Πάλε ποτέ φυσικά την οικονομική δραστηριότητα. Και δεύτερον ότι οι μονάδες αυτές που βγαίνουν στο σφυρί δεν είναι οποιασδήποτε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σε αυτό το να σημείο. Να πω μισό λεπτάκι το εξής και να κάνω άλλη μια παρένθεση. Ξέρω ότι στις εκπομπές της τηλεόρασης όπου γίνονται, στα mainstream media τέλος πάντων, είτε είναι τηλεόραση είτε είναι ραδιόφωνο,
το στυλ που έχει κυριαρχήσει είναι διακόπτουμε, κάνουμε, δεν αφήνουμε ποτέ κανένα να ολοκληρώσει τη σκέψη του. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για αυτούς που βοηθάνε, στηρίζουν, εξυπηρετούν το συγκεκριμένο καθεστώς, αφενός γιατί ούτε ο κόσμος μπορεί να διαμορφώσει ολοκληρωμένη άποψη, και διευκολύνει πάρα πολύ πολιτικούς και διάφορους άλλους οι οποίοι δεν θέλουν να ολοκληρώσουν πραγματικά και να πούνε τι τους βγάζει από τη δύσκολη θέση. Ακριβώς. Εδώ θα έλεγα, λοιπόν, εδώ θα έλεγα, ακριβώς επειδή είναι άλλου τύπου η ενημέρωση, καλό είναι να το αποφεύγουμε. Επειδή δεν είμαστε και επαγγελματίες των media, των ραδιοκυμάτων ή οτιδήποτε, δεν μας βοηθάει, ξέρετε, ξεχνάμε και αυτό που θέλαμε να πούμε. Να πω λοιπόν ότι τα δύο σετ σταθμών παραγωγής, έτσι, μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που πολλούνται σε αυτή τη φάση είναι ένα. Η πιο σύγχρονη που διαθέτει αυτή τη στιγμή μονάδα λιγνητική ΔΕΗ, η Μελίτη 1, με ολόκληρη υποδομή για τη Μελίτη 2, το 75% δηλαδή είναι έτοιμο. Είναι η τελευταία λιγνητική μονάδα που κατασκεύασε η ΔΕΗ το 2001. Γι' αυτό λέμε η απανθρακοποίηση της χώρας δεν ξεκινάει χρόνια. Και η δεύτερη, θα μας πει βέβαια και εδώ ο συνάδελφος ο Σαράντος πολύ περισσότερα, είναι ο ΑΕΣ Μεγαλόπολης, η πιο αξιόπιστη μέχρι σήμερα μονάδα που έχει στηρίζει σε καθημερινή βάση την ευστάθεια ολόκληρου του συστήματος ηλεκτροδότης της χώρας. Και εδώ σταματώ εγώ. Σαράντο. Και εγώ να χαιρετήσω τους, και εσάς και τους ακροατές σας. Είναι έτσι όπως το είπαμε ότι είναι από τις πιο σύγχρονες μονάδες μετά τη Μελίτη και οι μονάδες της Μεγαλόπολης. Η μία είναι στο, η Μεγαλόπολη 3 είναι στα 42 χρόνια λειτουργία της, λειτουργεί από το 1975. Είναι μια μονάδα αρκετά παλιά, αλλά μια μονάδα η οποία διαθέτει αποθείωση, έχει ένα χαμηλό μεταβλητό κόστος, είναι από τις μονάδες που μπαίνουν πρώτες στο σύστημα. Ακόμη πιο σύγχρονη, με 26 χρόνια λειτουργίας, λειτουργεί από το 1991, είναι η Μεγαλόπολη 4. Είναι πιο σύγχρονη μονάδα, έχει και αυτή αποθείωση, χαμηλό μεταβλητό κόστος και αυτή μπαίνει πρώτη στο σύστημα. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι δύο μονάδες Μεγαλόπολης και η Μελίτη που είναι σε λειτουργία, που είπε λίγο πριν η Φλόρα, είναι οι τρεις μονάδες από όσες έχει λιγνητικές ΔΕΗ, οι οποίες εντάσσονται στο σύστημα της αγοράς ενέργειας στις πρώτες θέσεις, άρα καταλαβαίνετε ότι το επόμενο διάστημα, αν φτάσουν στα χέρια των ιδιωτών, θα έχουν ένα σίγουρο κέρδος, θα έχουν μια σίγουρη διαθεσιμότητα, άρα λοιπόν δεν είναι και τυχαίες οι επιλογές. Μονοπωλιακό κέρδος, έτσι. Βεβαίως, πρέπει να πούμε το εξής όμως, ότι αυτές οι μονάδες, ιδιαίτερα για την περιοχή της Μεγαλόπολης, θα δημιουργήσουν μια σοβαρή κατάσταση, βεβαίως πρώτα στη ΔΕΗ, στους Έλληνες καταναλωτές, μέσα από την μέχρι τώρα ιδιωτικοποίηση, περαιτέρω ιδιωτικοποίηση με την πώληση των μονάδων της, και βεβαίως αυτές τις περιοχές και του λεκανοπέδιου της Μεγαλόπολης αλλά και στον νομό της Φλόρινας θα δημιουργηθούν σοβαρά τεράστια προβλήματα και κοινωνικά από την άποψη της απασχόλησης αλλά και των θέσεων εργασίας που κατά τη γνώμη μας θα είναι λιγότερες, και βεβαίως θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα για την ανάπτυξη αυτές τις τοπικές περιοχές. Βεβαίως ο αγώνας αυτός που δίνουν οι εργαζόμενοι μαζί με την τοπική κοινωνία, με τις δημοτικές αρχές, με τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς, δεν είναι με τοπικιστικά χαρακτηριστικά, δεν μας ενδιαφέρει πρωτίστως γιατί πολλούνται οι μονάδες στη Μεγαλόπολη και όχι κάπου αλλού, ας πάνε παραδίπλα, ας πάνε σε έναν άλλο νομό, ας πάνε στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και το προηγούμενη περίοδο, το 2013-2014, που η προηγούμενη κυβέρνηση με το μοντέλο της μικρής ΔΕΗ δεν υπήρχαν στη λίστα, στο καλάθι των μονάδων που ήταν υποπόληση μονάδες στη Μεγαλόπολη, στο μέτρο των δυνάμεών μας δώσαμε τότε τον αγώνα, λέγαμε ήταν σαν να πολλούνται μονάδες στη Μεγαλόπολη. Αυτή η λογική είναι λοιπόν ότι θέλουμε να υπερασπίσουμε πρωτίστως τη ΔΕΗ και βεβαίως μετά τα προβλήματα που δημιουργούν στις τοπικές περιοχές ή στους εργαζόμενους. Και στην εθνική περιφέρεια. Βεβαίως στην εθνική οικονομία και στην ανάπτυξη και βεβαίως στο σύνολο των Ελλήνων καταναλωτών μέσα από την πώληση των μονάδων.
την ιδιωτικοποίηση που μέχρι τώρα έχει υπάρξει, πέρα από την πώληση των μονάδων, ακόμη και αυτό το 17% το ποσοστό του ελληνικού δημοσίου που έχει παραχωρηθεί εδώ και 3 χρόνια περίπου στο ΤΑΙΠΕΔ, και αυτό το επόμενο διάστημα, έτσι όπως αποτυπώθηκε στον κρατικό προϋπολογισμό του 2018, θα οδηγηθεί σε πώληση. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μια, θα έλεγα, η μεγαλύτερη επιχείρηση του ελληνικού λαού, που μέχρι τώρα είχε ένα σημαντικό, με όλα τα προβλήματα που είχε από τις παρεμβάσεις και των κυβερνήσεων και των ιδιωτικών συμφερόντων, μπόρεσε να στηρίξει και τον εξηλεκτρισμό της χώρας και ποιοτικές και φτηνές υπηρεσίες με φτηνό ρεύμα στον ελληνικό λαό, και βεβαίως στήριξε και την ανάπτυξη της χώρας. Αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι είναι το τελευταίο βήμα αυτής της επιχείρησης, με ό,τι αυτό θα σημαίνει για τη χώρα και τους πολίτες της. Οπότε κατάλαβα, ουσιαστικά γυρίζουμε πριν από τον πόλεμο, δηλαδή σε ιδιωτικές μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θα εκμεταλλεύονται μονοπωλιακά τα κοιτάσματα του λιγνίτη. Γιώργο, εσύ τι μπορείς να πεις για το ζήτημα? Το είπανε τα ίδιο συνάδελφοι. Η ΔΕΗ αποτέλεσε το βασικό μοχλό για την ανασυγκρότηση χώρας, και όχι μόνο εδώ. Αυτό συνέβη και σε Ανατολή και σε Δύση αμέσως μετά τον πόλεμο. Ουσιαστικά η συγκρότηση της ΔΕΗ πως ήταν να φτιαχτεί πρώτα... Μονάδες υπήρχαν και διανομής και παραγωγής. Έπρεπε να φτιαχτεί ένα δίκτυο να τα παντρέψει όλα αυτά, να τα συνδέσει, να κουμποθούν να φτιάξει τη ΔΕΗ. Και μάλιστα όσο μεγαλύτερες επενδύσεις θέλαν να κάνουν, χαρακτηριστικό του παράδειγμα της ΠΕΣΗ, ναι, αυτό ολοκλήρωσε και τη ΔΕΗ για να εξασφαλίσει φθηνό, πολύ φθηνό, υπό του κόστους ρεύμα, ας πούμε, στο γαλλικό μονοπόλιο. Αυτό συγκρότησε όμως ταυτόχρονα και τη δυνατότητα να αναπτυχθεί μια βιομηχανία, να φτάσει το ρεύμα και στο τελευταίο χωριό, να. Εάν παρακολουθήσουμε τώρα την πορεία ιδιωτικοποίησης της χώρας, η οποία ξεκινάει από τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης του 1992, και τα μνημόνια απλά έρχονται, όχι απλά, έρχονται να επιταχύνουν και να δώσουν καταλυτικούς ρυθμούς πια σε αυτή την πορεία, και μάλιστα με μια χώρα που και τα όποια ίχνη ανεξαρτησία της χάνονται, και οι δανειστές επεμβαίνουν άμεσα και καθημερινά για ίδιον όφελο, στηρίζοντας άμεσα ιδιωτικά συμφέροντα, έχουμε τώρα μία πορεία η οποία είναι ακριβώς αντίστροφη από αυτή που ακολουθήθηκε αμέσως μετά το πόλεμο, που συγκροτήθηκε δηλαδή. Και το πρώτο πράγμα στη ΔΕΗ φεύγει για να αρχίσει η αποδόμηση ήταν ακριβώς το σύστημα μεταφοράς, αυτό που λέμε ο ΑΔΜΙΕ. Το σύστημα μεταφοράς, την κάνουμε τη ΔΕΗ κομμάτια, ήταν πιο εύκολο έτσι να καταποθεί από ιδιωτικά συμφέροντα. Τα έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά καλό είναι να τα θυμόμαστε. Ο πατέρας μου έλεγε η επανάληψη μήτης μαθήσεως. Έχει λοιπόν μια σημασία να το θυμηθούμε αυτό. Κάνουμε την αντίστροφη πορεία. Πρώτα φεύγει ο ΑΔΜΙΕ. Αυτό που έλεγε τότε ο Ντάισεμπλουμ, και το έχει πει πολλές φορές και η Φλόρα και τα λοιπά, ότι όταν το θέσαν για τη δική του χώρα, είπε ότι το να παραμείνει ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς, η μεταφορά να παραμείνει στο δημόσιο, είναι ζήτημα εθνικής ανεξαρτησίας. Αυτό βέβαια ισχύει μόνο για τη χώρα του. Όχι, για τους αποικιοκράτες. Δεν ισχύει ποτέ για τις αποικίες. Δεν γίνεται. Ναι. Δεν είναι. Πρέπει να το έχουμε σαφές. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε πολλές μεταβολές. Να άλλο πράγμα μετά τα μνημόνια. Οι ίδιες οδηγίες, η ίδια γραμμή, η ίδια πολιτική. Άλλο πράγμα μετά την κατοχή. Ένα λεπτό. Και πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα ήταν να μπουν οι ιδιώτες στον άνθρακα. Δύο τρόποι. Ή φτιάχνω εργοστάσια ή τα παίρνω έτοιμα. Υψηλό κόστος στην πρώτη περίπτωση, χαμηλό κόστος στην δεύτερη. Έτοιμο, απόσβεση έχει γίνει, ό,τι θέλεις. Παίζω. Και μάλιστα ποιες μονάδες δίνουμε, το είπε. Ο Σαράντος μου φαίνεται το είπε. Αυτές που μπαίνουν πρώτες μέσα στο σύστημα. Με επιτρέψεις. Τι ναι. Σημαίνει για να καταλάβουν οι ακροατές μας. Οι ακροατές θυμούνται και ξέρουν μια ενιαία ΔΕΗ που τους έδινε ρεύμα.
Δεν έχει γίνει κατανοητό, όχι γιατί ο κόσμος είναι χαζός, γιατί ποτέ δεν του δώσαν να καταλάβει. Ήταν πολύ βολικό, όποτε διαλύαν τη ΔΕΗ, έφταιγε για την ακρίβεια του ρεύματος η ΔΕΗ που είναι μονοπόλιο. Το ότι η ΔΕΗ γίνει 48 κομμάτια δεν το ξέρει ο κόσμος. Τι εννοούμε, λοιπόν, τι εννοούμε λοιπόν όταν μπαίνει πρώτη μια μονάδα στο σύστημα? Πολύ απλά εννοούμε ότι αυτή είναι η φτηνότερη μονάδα, αυτή που δίνει το πιο φτηνό ρεύμα στο σύστημα. Πουλάμε λοιπόν τις πιο φθηνές μονάδες στους ιδιώτες. Ουσιαστικά τις πιο παραγωγικές και τις πιο οικονομικά. Είναι αξιόπιστες μονάδες, δεν σε αφήνουν δηλαδή, πώς το λένε, η αξιοπιστία τους είναι πολύ μεγάλη. Κάθε μέρα είναι εκεί και δουλεύουν σαν σκυλιά, να το πω έτσι με εντελώς λαϊκό τρόπο, είναι, έχουν αποσβεστεί οι επενδύσεις και λοιπά και έχουν το φθηνό καύσιμο, το εθνικό καύσιμο, το λιγνίτι. Να πούμε λοιπόν, να ξέρει ο κόσμος από την εμπειρία των νόμε, τι είναι τα νόμε, θα το εξηγήσουμε και αυτό πιο μετά, ας το κρατήσουν απλώς έτσι οι ακροατές στο κεφάλι. Τα νόμε είναι η αναγκαστική πώληση που ισχύει εδώ και δύο περίπου, 1,5 χρόνο για την ακρίβεια, η αναγκαστική πώληση σε ιδιώτες για να το μεταπουλούν του ρεύματος που παράγει η ΔΕΗ από λιγνητικά και υδροηλεκτρικά εργοστάσια, της φθηνής δηλαδή παραγωγής της ΔΕΗ, το 30% της παραγωγής της υποχρεώνεται να το πουλάει εδώ και 1,5 χρόνο σε ανταγωνιστές εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί έτσι και εγώ γίνομαι κολοσσός ή όμιλος Μυτιλινέου, έτσι. Λοιπόν, σε όλες αυτές τις green power, ενέργα, προτέργεια και δεν συμμαζεύεται, που σας παίρνουν τηλέφωνο και σας τάζουν φοβερές αυξήσεις, όπως είπαμε στην προηγούμενη, εκπτώσεις στην τιμή του ρεύματος, και πάλι η γλώτα λανθάνουσα, γιατί αυτό θα έλεγα, στην πραγματικότητα περί αυξήσεων πρόκειται, που όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, η ίδια η ΡΑΕ εκτιμά ότι αυτές οι εκπτώσεις είναι υπαρκτές και πολύ σημαντικές και φτάνουν από 10 έως 30 ευρώ το χρόνο. Λοιπόν, αυτό που δεν λέει η ΡΑΕ βέβαια είναι ότι εκεί πέρα δεν είναι ΔΕΗ και αν στο μήνα, γιατί είναι μηνιαίοι λογαριασμοί, έχεις την ατυχία και δεν έχεις να πληρώσεις, σε 3 μέρες δεν έχεις και ρεύμα. Η εμπειρία λοιπόν από αυτά τα νόμε είναι εξής, ότι η φτηνή λιγνητική και υδροηλεκτρική ενέργεια που αναγκαστικά πουλάει οι δεϊστούς ανταγωνιστές της, όλους αυτούς που είπαμε, που πηγαίνει. Υποτίθεται ότι αυτό ήταν ένα μέτρο για να υπάρξουν ανταγωνιστές, να υπάρξει μεγαλύτερη προσφορά, προσφέρονται σε πιο φθηνές τιμές από εκείνες του επάρατου κρατικού μονοπωλίου της ΔΕΗ στους Έλληνες καταναλωτές. Πού πηγαίνει? Στο εξωτερικό. Αυτή η ενέργεια φεύγει σε εξαγωγές από αυτούς τους, έτσι, οι παράγοντες της αγοράς, τι να κάνουμε. Κυρίως στην Ιταλία, που επειδή δεν έχει λιγνίτες και καίει πετρέλαιο, ακριβό πετρέλαιο και ακριβό φυσικό αέριο, η λιγνητική, η δική μας παραγωγή και η υδροηλεκτρική είναι πάρα πολύ φθηνή, άρα αυξάνουν πολύ τα margins, τα περιθώρια κέρδους δηλαδή, για αυτόν που εκμεταλλεύεται αυτή την ενέργεια. Γι' αυτό άλλωστε, έτσι, είχαμε πέρσι, όσοι θυμούνται πέρσι το Γενάρη, που είχαμε πολύ έντονα κρύα, που ήταν ένας άλλος χειμώνας, παραλίγο να πάθουμε blackout. Ο λόγος είναι αυτός, γιατί η δική μας η παραγωγή της ΔΕΗ οδεύει μέσω της παραχώρησής της στους ιδιώτες στο εξωτερικό και έχουμε φτάσει σε κάτι καταπληκτικά πράγματα, μην τα ξαναεπαναλάβουμε. Έχουμε φτάσει πλέον και εξαρτώμαστε το 20% δηλαδή της κατανάλωσής μας, της κάλυψης της κατανάλωσής μας, εξαρτάται από τις εισαγωγές. Κοινώς από το Κοσλοντούι, το επάρατο και αυτό πυρηνικό εργοστάσιο της Βουλγαρίας, και επειδή πέρσι η Βουλγαρία, που έχει βεβαίως, τα έχει κάνει και αυτή νιάλα στο θέμα της ηλεκτροδότησης με τον κόσμο της, θα τα πούμε πιο μετά, η Βουλγαρία έκρινε ότι δεν υπάρχει λόγος να παγώσουν οι Βούλγαροι και έκοψε τη στρόφιγγα φυσικά στην Ελλάδα και κινδυνέψαμε από blackout και κάναμε διάφορες μαϊμουδιές για να μπορέσουμε. Οι ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγή που έχουν μονάδες φυσικού αερίου, είναι πάρα πολύ ασύμφορο βεβαίως να παράγουμε φυσικό αέριο ενώ τους δίνει τζάμπα το δικό της το ρεύμα η ΔΕΗ. Τους έχει κόψει τώρα τα μνημόνια, τους έχουν κόψει και κάτι
ψιλοεπιδοτήσεις, κάτι δις που παίρναν όλα τα προηγούμενα χρόνια από την τσέπη μας και δεν κρίνουν σκόπιμο να βάλουν τις δικές τους μονάδες να παράγουν. Να πούμε, για να ξανάρθουμε λοιπόν στο θέμα μας. Ακριβώς δίνονται οι πιο φτηνές μονάδες. Δένοντάς το λοιπόν, είπε ο Γιώργος κάποια πράγματα. Μέχρι τη δημιουργία της ΔΕΗ, και για την ακρίβεια η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 50, η Πτολεμαϊδα 1, η πρώτη λιγνητική μονάδα παραγωγής από λιγνίτη, λειτουργήσε, αν θυμάμαι καλά, το 56, 55 ή 56, δηλαδή από τότε συζητάμε. Στην Ελλάδα υπήρχαν, η αγορά ήταν πλήρως απελευθερωμένη και αποκεντρωμένη. Αυτά δηλαδή που είναι τα σημερινά αιτήματα της μοδός των θεσμών, των κατοχικών δυνάμεων και λοιπόν άλλων δημοκρατικών δυνάμεων. Λοιπόν, τι δεν είχε η Ελλάδα, τι είναι να ξεχαστεί, αλλά δεν είχε ρεύμα η Ελλάδα. Η ΔΕΗ λοιπόν ήταν δύο πράγματα. Το ένα ήταν ακριβώς το σύστημα μεταφοράς, οι γραμμές υψηλής τάσης που ενώσανε τα εργοστάσια με τα σπίτια της επιχειρήσης κλπ. Λοιπόν, και το δεύτερο ήταν η αξιοποίηση του λιγνίτη. Του λιγνίτη της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Αυτά τα δύο είναι η ΔΕΗ. Το σύστημα μεταφοράς, αυτά τα δύο έγινε η ΔΕΗ. Και οι λιγνητικές μονάδες, αυτό είναι η ΔΕΗ. Να το πούμε πάντα ως τιμή που οφείλουμε να αποδώσουμε, έτσι ότι ο εμπνευστής, αυτός που περιέγραψε τη ΔΕΗ, εκτελέστηκε. Ήταν ο Δημήτρης Μπάτσης μαζί με τον Νίκο τον Μπελογιάννη, έτσι, αυτός την περιέγραψε, αυτός αναλυτικά και εκτεταμένα, ένας εξαίρετος οικονομολόγος, ακριβώς την αξιοποίηση ειδικά δηλαδή των λιγνητικών κοιτασμάτων της χώρας στην προοπτική της εθνικής ανεξαρτησίας αυτής της χώρας. Ο ίδιος εκτελέστηκε, όπως είναι γνωστό, το έργο του έμεινε, δεν εξασφάλισε εθνική ανεξαρτησία στη χώρα, της εξασφάλισε όμως ανεξαρτησία ηλεκτρενεργειακή, η οποία πλέον χάνεται και αυτή. Το σύστημα μεταφοράς, ο ΑΔΜΙΕ, όπως λέγεται σήμερα, ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο έχω την τιμή να εργάζομαι, έφυγε, δεν αποτελεί πια κομμάτι της ΔΕΗ, από τον Ιούνιο του 2017, έχει και στρατηγικό επενδυτή κατά 24% του, το οποίο είναι και μόνο του ανέκδοτο, θα το πούμε, μια κινέζικη εταιρεία. Ποιο είναι το ανέκδοτο? Η ιδιωτικοποίηση αυτό του, θα έλεγα τώρα, του ανήκοντα στο ελληνικό δημόσιο ΑΔΜΙΕ έγινε μέσω της κινέζικης εταιρείας State Grid. State Grid στα αγγλικά σημαίνει κρατικό δίκτυο, έγινε δηλαδή μέσω μιας κρατικής εταιρείας ενός άλλου κράτους. Λοιπόν, έφυγε λοιπόν ο ΑΔΜΙΕ, τώρα φεύγει και ο Λιγνίτης. Άρα ολοκληρώνουμε πλήρως την καταστροφή. Να πω και τα υπόλοιπα και μετά θα αφήσω να μιλήσει ο Σαράντος και να μας πει τι ακριβώς γίνεται εκεί. Να πούμε δηλαδή ποιο είναι το περιβάλλον αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα. Η κατάσταση, στη ΔΕΗ δηλαδή. Η κατάσταση είναι εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, ότι από το 2003 η ΔΕΗ είναι μια ημιιδιωτικοποιημένη επιχείρηση. Δεν το ανακάλυψαν τώρα. Κατά 49% δηλαδή το μετοχικό της κεφάλαιο ανήκει σε ιδιώτες. Από το υπόλοιπο λοιπόν 51 που μένει, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι η εξής. Στο υπερταμείο, στο ταμείο εκποίησης της, λοιπόν, της δημόσιας περιουσίας, έχει μεταφερθεί το 34% της ΔΕΗ. Το υπόλοιπο 34 και 17, 51, 51. Ναι, βρίσκεται εδώ και χρόνια στο ΤΑΙΠΕΔ και αναμένει την πώλησή του. Τη γαντρική του υπερταμείου. Ακριβώς. Αδερφάκια. Έτσι, δηλαδή, το 51% της ΔΕΗ είναι αυτή τη στιγμή στο Ταμείο Εκποίησης της Δημόσιας Περιουσίας. Που μέχρι να τις πουλήσει, όπως γνωρίζουμε, ο ρόλος ύπαρξης αυτού του υπερταμείου είναι να τις αξιολογήσει και να τις αξιοποιήσει με βάση τα κριτήρια της αγοράς. Αν παθαίνεται
τριπλά εγκεφαλικά αυτή τη στιγμή όταν σας έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος. Περιμένετε, έρχονται τα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχουμε εδώ και 1,5 χρόνο να λειτουργούν τα λεγόμενα νόμε. Είπαμε τι σημαίνει αυτό. Αυτά ποιος τα επέβαλε, τα νόμε? Αυτά, είπε ο Γιώργος, θα το επαναλάβουμε. Η λεγόμενη απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας από τα δεσμά του ελέγχου του ελληνικού λαού, διότι περί αυτού πρόκειται, ξεκίνησε επισήμως με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1996. Στην Ελλάδα τις πρώτες, δηλαδή μεταξύ 2001 και 2003, άρχισε να ολοκληρώνεται αυτό. Σημαντικό βήμα ήταν η μετοχοποίηση της ΔΕΗ κατά 49% και μια σειρά άλλα πράγματα που όμως δεν μπορούμε τώρα να τα εξηγήσουμε, δηλαδή θα χάσουμε πάρα πολύ χρόνο. Δεν ξέρουμε ποιος το επιβάλλει. Λοιπόν, αυτό έχει ξεκινήσει από τότε. Αυτά είχαν η ΔΕΗ δεν έφτιαξε από το 2001 μια καινούρια λιγνητική μονάδα για να μπορέσουν να μπουν οι ιδιώτες στο φυσικό αέριο και πολλά άλλα. Στη ΔΕΗ απαγορεύτηκε να κάνει επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όποια γνώμη και αν έχω εγώ για τις μισές από αδάφτες. Λοιπόν, τα μέτρα δηλαδή για να φεύγει η ΔΕΗ, να περιορίζεται και να μπορούν να κερδοσκοπούν οι ιδιώτες, έχουν ξεκινήσει, έχουν μια 20ετία δηλαδή πίσω. Έχουν φέρει την αύξηση τα τιμολόγια σε αυτή την κατάσταση, έτσι η αύξηση των τελευταίων χρόνων κοντεύει το 100%, δηλαδή μεταξύ 2009 και 2017, είναι 100 και κάτι. Αν το πιάσουμε στην 20ετία, φτάνουμε σε τρελούς αριθμούς αυξήσεων στο ρεύμα, δηλαδή μπορούμε να ξεπερνάνε το 300%. Και η απάντηση σε αυτό από τους κατοχικούς και τους συνεργάτες τους είναι: χρειάζεται κι άλλη απελευθέρωση. Αυτά λένε οι νεοφιλελεύθεροι. Στο πρόβλημα που έχουν δημιουργήσει απαντάνε με περισσότερο πρόβλημα ως λύση. Τα μνημόνια φυσικά, είπε ο Γιώργος, αυτό το έκαναν ακόμα, δηλαδή το επιτάχυναν και το έκαναν ακόμα πιο σκληρό, χωρίς να υπολογίζουν, δεν υπολογίζεται πολιτικό κόστος, δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει αν ο κόσμος θα έχει ή δεν θα έχει ρεύμα. Και εδώ ερχόμαστε λοιπόν για να το κλείσουμε λέγοντας ότι η κατάσταση λοιπόν είναι αυτή. Είπαμε για το υπερταμείο, για την πώληση των μονάδων που συζητάμε σήμερα, τα νόμε και την υποχρεωτική μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στους καταναλωτές, ότι δεν πρέπει δηλαδή να έχει πάνω από το 50% των πελατών. Αυτό οδηγεί, έχει οδηγήσει δηλαδή ήδη στην πλήρη καταστροφή και διάλυση της ΔΕΗ. Αυτό λοιπόν που έχει ενδιαφέρον, και ξανάρχομαι σε αυτό που λέγαμε πριν, δεν τους ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος, γιατί τα φαινόμενα της φοβερής ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας που θα πούμε δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα των μνημονίων, συμβαίνουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ισχυρότερες ακόμα χώρες. Έτσι, η άνοδος των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας είναι αλματώδης και τα νούμερα, οι πληθυσμοί που δεν μπορούν πια να έχουν ρεύμα και θέρμανση είναι επίσης, αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, 10 από τις 28 χώρες μέλη, πάνω από το 1/3 δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό της λεγόμενης ενεργειακής φτώχειας ξεπερνάει το 10% του πληθυσμού, δηλαδή ξεκινώντας από 11% που είναι η Ισπανία και φτάνοντας στο 40% που είναι η Βουλγαρία, η οποία εξάγει το ρεύμα της. Να το θυμόμαστε όταν μιλάμε για νόμε και για πώληση λιγνητικών μονάδων, να μην το ξεχνάμε. Την εξαγωγή του ρεύματος και την κατάσταση της Βουλγαρίας. Όταν λέμε ενεργειακή φτώχεια, να πούμε ότι αυτά τα νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα. Όχι, ενεργειακή φτώχεια δεν σημαίνει μόνο να μην έχουν ρεύμα, σημαίνει και να έχουν τεράστια δυσκολία να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ρεύμα και σε θέρμανση, όπως συμβαίνει στη χώρα μας. Δεν μπορούν, ζορίζονται να πληρώσουν τον λογαριασμό. Α, αυτό, ωραία. Ναι, να το που σημαίνει ότι πολύ γρήγορα μπορούν να βρεθούν χωρίς ρεύμα. Χωρίς ρεύμα. Έτσι. Δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν βρεθεί, είναι και αυτοί που βρίσκονται υπό την απειλή, ναι. Έτσι, μέσα στην ενεργειακή φτώχεια. Ωραία. Λοιπόν,
Είπαμε λοιπόν, έτσι, πάνω από το 1 τρίτο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ποσοστά ενεργειακής φτώχειας πάνω από 10%, φτάνοντας το 40%. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Δεν λέω ότι είναι τα πραγματικά, λέω ότι είναι τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Αυτά δημοσιεύει. Δηλαδή, για το 2016, ναι, φυσικά. Μπορεί και να είναι. Για την Ελλάδα, ας πούμε, δίνει το ποσοστό που έδινε για το 2016 ήταν 29,7-30% του πληθυσμού. Η Eurostat. Η Eurostat. Και να το κλείσουμε λοιπόν λέγοντας ότι δίνοντας λοιπόν αυτά τα ποσοστά, αν κάνεις μια αναγωγή στους πληθυσμούς, βγάζεις το εξής καταπληκτικό νούμερο. Αυτή τη στιγμή 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον 28, έτσι. Σε ολόκληρη, ναι. Mm. Λοιπόν, είτε είναι στην Ευρωζώνη είτε δεν είναι, βρίσκονται σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας. Κινδυνεύουν να μην έχουν ρεύμα και θέρμανση. Να θυμίσω, γιατί δυστυχώς οι αναλογίες με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πάνε και έρχονται συνεχώς, ότι οι νεκροί του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν τόσοι, 50 εκατομμύρια στην Ευρώπη. Και τέλος να πούμε το καταπληκτικό, στους τελευταίους κανονισμούς που αναθεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα θέματα ηλεκτρικής ενέργειας, έχει αφαιρεθεί η πολυθρύλητη και πολυλάλητη έκφραση ασφάλεια εφοδιασμού και έχει αντικατασταθεί από την επενδυτική ασφάλεια. Δηλαδή το ιερατείο, η γραφειοκρατία, όπως θέλετε, τα λόμπι των μονοπωλίων που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως θέλετε πέστε την, και όλα αυτά μαζί και άλλα τόσα, πάβει πλέον και επισήμως να ενδιαφέρεται για την ασφάλεια εμφοδιασμού των χωρών, αν θα έχει ο κόσμος ρεύμα δηλαδή. Ναι, με απλά λόγια. Και το αντικαθιστά με την ασφάλεια των κερδών κάποιων. Των επενδυτών. Επενδυτών, τέτοιων επενδυτών που τους δίνεις τζάμπα την παραγωγή σου για να τη μεταπολύσουν. Τώρα, λοιπόν, και συζητάμε για την αποεπένδυση της ΔΕΗ. Σε μια χώρα η οποία αποεπενδύεται συστηματικά σε όλα τα επίπεδα και αποεπενδύεται και το σπίτι μας και η τσέπη μας. Τελεία. Αυτό γίνεται, αυτό ακριβώς γίνεται όταν περνάει ένα κρατικό μονοπόλιο σε ιδιωτικό μονοπόλιο. Από επένδυση έχουμε μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αύξηση της ανεργίας και μείωση των μισθών. Αυτό γίνεται. Είναι βασικές αρχές οικονομικής. Πριν πω δύο πράγματα σε σχέση με το που βρισκόμαστε σήμερα με την πώληση των μονάδων, θέλω να συμπληρώσω σε αυτά που είπε η Φλώρα, ότι είναι αποτέλεσμα όλων των πολιτικών της απελευθέρωσης τα τελευταία 15-17 χρόνια αυτή η κατάσταση και για το που έχει οδηγηθεί σήμερα η ΔΕΗ και τις δυσκολίες που υπάρχουν στους καταναλωτές. Και βεβαίως να πούμε ότι για το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας πρέπει να σημειώσουμε ότι η χώρα μας, αξιοποιώντας και το εγχώριο καύσιμο, το λιγνίτι, αλλά και τα νερά της, θα έλεγα μέχρι πριν λίγα χρόνια, ιδιαίτερα πριν την εφαρμογή των μνημονίων, για το φτηνότερο ρεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατάφερε και σε ένα ικανοποιητικό βαθμό, ακόμη και ευάλωτες κατηγορίες των πολιτών, άνθρωποι που ήταν σε μια δυσκολία με βάση τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, μπορούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα ικανοποίησης των αναγκών τους ρεύμα. Ιδιαίτερα με τα μνημόνια, με την ανεργία, με τις απολύσεις, με τους μείωση των μισθών και των συντάξεων, και βεβαίως με την εξυπηρέτηση των ιδιωτών μέσα από τις επιπρόσθετες χρεώσεις για να μπορέσουν να πληρώνονται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών, είτε τα αεολικά είτε τα φωτοβολταϊκά. Σήμερα έχει εμφανιστεί αυτό το μεγάλο τεράστιο πρόβλημα για τους πολίτες που αδυνατούν να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Όχι ότι, και πρέπει να το καταλάβει ο τελευταίος πολίτης, ότι δεν έγιναν ξαφνικά κεραυνών στην εθρία όλοι οι άνθρωποι να μην μπορούν να πληρώσουν, ότι δεν είναι άνθρωποι τσαμπατζίδες και τα λοιπά, αλλά βρίσκονται σε τεράστια δυσκολία. Να πούμε επίσης ότι το δεύτερο ζήτημα σε σχέση με τα νόμε, βέβαια στη λογική της απελευθέρωσης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στο τρίτο μνημόνιο είναι υποχρεωτικότατη δέσμευση που αποδέχτηκε η κυβέρνηση από τους δανειστές, ότι μέχρι το τέλος του 20, μέχρι τις αρχές του 20, η ΔΕΗ θα πρέπει να είναι
στο 50% της παραγωγής της. Πρέπει να πούμε ότι είναι σήμερα λίγο παραπάνω από το 50, γύρω στο 55, παράγει ηλεκτρική ενέργεια και από λιγνίτες και από τα νερά της και από μονάδες φυσικού αέριου και από πολύ λίγο, ένα μηδενικό ποσοστό, σχεδόν μηδενικό που έχει στις ανανεώσιμες πηγές, παράγει γύρω στο 55%. Και έχει στη Λιανική στους πελάτες, είτε οικιακούς, όλες τις κατηγορίες, έχει ετού την ώρα το 80% περίπου. Έπρεπε με βάση τη δέσμευση σταδιακά να φτάσει στο 50% μέχρι το 20%, να είναι σήμερα κάπου στο 72%. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί εύκολα οι πολίτες, οι καταναλωτές να φύγουν τη ΔΕΗ παρά τις εκπτώσεις των άλλων παρόχων, των ιδιωτών που με εκπτώσεις, με άλλα, ας το πούμε, μια διαφημιστική καμπάνια, εμπιστεύονται ακόμη τη ΔΕΗ σε αυτό το τοπίο που είπαμε υπάρχει. Άρα λοιπόν πρέπει να πούμε ότι τι θα γίνει αν, να αναρωτηθούμε τι θα γίνει λοιπόν μετά την πώληση των μονάδων αν φτάσουμε στο 20 και είμαστε σήμερα στο 80, έφτασε λίγο στο 78, τους προηγούμενους μήνες ξανανέβηκε το μερίδιο της ΔΕΗ στους καταναλωτές πάλι στο 80. Τι θα γίνει αν το 20 δεν είμαστε, ξέρω εγώ, είμαστε στο 75, λέω εγώ, και δεν είμαστε στο 50. Θα έχουν, λέω, αν έχουν πουληθεί και οι μονάδες. Κάνω μια υπόθεση. Μήπως θα ανοίξει τότε ο δρόμος για την πώληση των υδροελεκτρικών. Γιατί σήμερα επέβαλαν την πώληση των λιγνητικών μονάδων λόγω μιας απόφασης του δικαστηρίου που δεν λέει όμως ότι έπρεπε να πουλήσει το 40% των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ σε ιδιώτες. Αλλά ο πρωταγωνιστικός ρόλος που είχε μέχρι τώρα η ΔΕΗ στη χώρα μας είναι ότι το άλλο 40% των λιγνητών που υπάρχουν στην Ελλάδα και δεν το έχει παραχωρηθεί στην δικαιοδοσία της ΔΕΗ να το πάρουν οι ιδιώτες με αποκλεισμό χωρίς το δοχή της ΔΕΗ. Αυτή όμως λοιπόν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα αποδέχτηκε και η κυβέρνηση, μετέφρασαν λοιπόν ότι πρέπει αυτό που είπε λίγο και ο Γιώργος να πάρουν το 40% από τις έτοιμες λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ. Και έρχομαι λοιπόν σε αυτό το ζήτημα να πω ότι αυτές οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε ακόμη χειρότερο, σε ακόμη χειρότερη κατάσταση για τους καταναλωτές αλλά και για τη χώρα, ιδιαίτερα με την εφαρμογή αυτού του καινούργιου μοντέλου του Ευρωπαϊκού της Διασύνδεσης των Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα με την εφαρμογή του Χρηματιστήριου Ενέργειας. Εκεί λοιπόν, μαζί με όλη αυτή την κατάσταση που έχουμε, ενδεχόμενα ανεξάρτητα από το αν έχουν πουληθεί μονάδες, ποιο θα είναι το μερίδιο της ΔΕΗ ακόμη και στην παραγωγή, να δούμε λοιπόν να έχουμε μια τεράστια εισαγωγή από χώρες που έχουν φτηνότερη ενέργεια και να κάθονται οι μονάδες της ΔΕΗ, το λέω εγώ ακόμη και των ιδιωτών, αυτό το μερίδιο που έχουν στην παραγωγή, και να δείτε να κυριαρχούν χώρες, να κυριαρχούν συμφέροντα ιδιώτες που ενδεχόμενα θα είναι ακόμη πιο, με μαθηματική ακρίβεια θα είναι πιο ακριβό το ρεύμα. Λοιπόν, έρχομαι τώρα πολύ σύντομα στο ζήτημα των μονάδων. Είπαμε δύο μονάδες στη Μεγαλόπολη μαζί με τα ορυχεία τους. Μία μονάδα και η άδεια για την δεύτερη μονάδα να κατασκευαστεί στη Μελίτη, στη Φλόρινα, μαζί με τρία ορυχεία τα οποία δεν είναι ορυχεία τα οποία λειτουργούν. Θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις εκεί για να λειτουργήσουν. Θα είναι δύο πακέτα λοιπόν, δύο σετ, όπως τα είπε και η Φλόρα, που το επόμενο διάστημα μέσα από διαδικασίες φιλέτα, έτσι. Φιλέτα, όπως κυριολεκτικά φιλέτα, θα πρέπει να φτάσουν στα χέρια των ιδιωτών στο τέλος του 18. Η διαδικασία λέει λοιπόν ότι σε λίγες μέρες προς το τέλος Φλεβάρι με αρχές Μάρτη θα νομοθετήσει η κυβέρνηση, θα περάσει νόμο για την πώληση αυτών των δύο μονάδων, αφού έχει προηγηθεί μια διαδικασία ενός τεστ που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση και είδε ενδιαφέρον από ιδιώτες και όντως λέει ότι μένας από ένα ερωτηματολόγιο ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον από ιδιωτικές εταιρείες και της χώρας μας και από τη μεριά των Κινέζων και από μεριά κάποιων χωρών κυρίως Ανατολικής Ευρώπης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από ένα ερωτηματολόγιο που είχε σταλεί σε 40 εταιρείες ενεργειακές όλο τον κόσμο. Αφού λοιπόν γίνει νομοθέτηση στη Βουλή με νόμο, στη συνέχεια θα έχουμε μια διαδικασία να ξεχωρίσει η ΔΕΗ αυτές τις μονάδες εκτός ΔΕΗ, να γίνει η απόσκηση που λέμε, θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και η Συνέλευση των Μετόχων για την πώλησή τους και στη συνέχεια τέλη Μάη αρχές Ιούνιου θα γίνει μια διαδικασία διαγωνισμού όπου θα δώσουν τα χαρακτηριστικά των μονάδων, θα υπάρξει οικονομικές προσφορές, θα αξιολογηθούν στην πορεία με ένα ορίζοντα στο τέλος του 18, θα έλεγα αρχές του 19, να
ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, αφού θα υπάρχουν οι οδόντες, να πάει στα χέρια των ιδιωτών. Αυτό περίπου το χρονοδιάγραμμα. Θα έλεγα ότι κρίσιμο καθοριστικό είναι το διάστημα Φλεβάρι μέχρι τον Μάη, που από τη μεριά των συνδικάτων της επιχείρησης μαζί με τις κοινωνικούς φορείς θα πρέπει να εντείνουν τη δράση τους. Έχει υπάρξει μια μικρή δραστηριότητα το προηγούμενο διάστημα. Θεωρούμε ότι δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων για ένα τέτοιο κρίσιμο ζήτημα. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δανειστές, κυβέρνηση, όλη η αντιπολίτευση. Μα η πώληση της ΔΕΗ ουσιαστικά σημαίνει διάλυση της χώρας, από επένδυση της χώρας. Βεβαίως, μιλάμε για τα φόπλακα της ΔΕΗ. Στην ουσία, μιλάμε ότι αν υπάρξει η διάλυση της ΔΕΗ, είναι σαν να διαλύεται η χώρα. Αυτά τα πράγματα είναι, θα έλεγα, αλληλένδετα, είναι δεμένα, και βεβαίως μιλάμε για μια κρίσιμο τομέα, όπως είναι ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας, που μπορεί να έχουμε παρενέργειες συνολικά στην χώρα μας και θα έλεγα και ευρύτερα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαράντο. Να ξεκουραστεί λιγάκι ο κόσμος, να πάρουμε κάτι. Να δώσουμε, γιατί... γι' αυτό, αυτό ήθελα να πω κι εγώ, να κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτών και να συνεχίσουμε. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Και πάλι μαζί. Ευχαριστούμε για τους ακροατές που μας παρακολουθούν. Πριν περάσουμε στο επόμενο ομιλητή, να ρωτήσουμε τον κύριο Σαράντο εάν προγραμματίζονται κάποιες κινητοποιήσεις, δράσεις, τι είδους και σε ποιο βαθμό. Ναι, είπα ότι περίπου το χρονοδιάγραμμα πώς θα τρέξει το επόμενο διάστημα. Η ΕΝΟΠ και τα συνδικάτα, τα σωματεία της, σε μια συνεννόηση και συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, κυρίως στην Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη, προχώρησαν το προηγούμενο διάστημα σε κάποιες δράσεις. Υπήρξε ένα συλλαλητήριο στη Φλόρινα στις 4 του Δεκέμβρη και ένα συλλαλητήριο στη Μεγαλόπολη στις 6 του Δεκέμβρη. Από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια που έχουν γίνει στη Μεγαλόπολη ήταν αυτό. Υπήρξαν αγωνιστικές απεργιακές κινητοποιήσεις και μέτρα το προηγούμενο διάστημα στην Μεγαλόπολη, και τις επόμενες μέρες και η ΕΝΟΠ ΔΕΗ, που συντονίζει αυτή τη συνεργασία των αυτοδιοικητικών και των κοινωνικών φορέων, νομίζω αύριο θα είναι σε οριστικοποίηση μια συνεδρίαση του ενιαίου συντονιστικού που είναι στα πλαίσια της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου στην Μεγαλόπολη. Εκεί θα ξεκινήσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες με πολύ συγκεκριμένα βήματα. Έχει υπάρξει μια ενημέρωση στους εργαζόμενους, να ενταθεί αυτή η ενημέρωση περαιτέρω, καθώς επίσης και στην κοινωνία, και να πάμε σε τέτοιες πρωτοβουλίες και δράσεις, και ιδιαίτερα με την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου να προχωρήσουμε και σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μείνει όμως και δεν πρέπει να μείνει μόνο στο επίπεδο της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, πρέπει να επεκταθεί και στο κέντρο. Πρέπει να γίνει μια ευρύτερη συνεννόηση και συμπαράταξη με επιστημονικούς και άλλους κοινωνικούς φορείς. Πρέπει να γίνει υπόθεση του συνόλου του ελληνικού λαού η διάλυση της ΔΕΗ, για διαφορά όλο τον ελληνικό λαό. Δεν είναι ένα συντεχνιακό στενά αγωνιστικό αγώνα σε ένα μέτωπο μόνο των εργαζομένων ή κυρίως των εργαζομένων, είναι μέτωπο που πρέπει να συμπεριλάβει όλη την κοινωνία. Μόνο έτσι, νομίζω, με ένα τέτοιο συντονισμό, με ένα τέτοιο ξεσηκωμό του ελληνικού λαού, μπορούμε να προσδοκούμε ότι στο τέλος μπορεί να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα, να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη. Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο ο χώρος της ΔΕΗ και της ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα υπάρχει ένας αναβρασμός, ένας ξεσηκωμός, γιατί και στο υπερταμείο πάει ακόμη και το νερό με την ΕΙΔΑΠ και την εταιρεία ίδρυυσης στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε τις ενεργειακές επιχειρήσεις όπως είναι η ΔΕΠΑ για ξεπούλημα. Υπάρχει ένας συνολικός επιχειρήσεων, σχεδιασμός επιχειρήσεων και οργανισμών που έχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αυτός ο συντονισμός έπρεπε να έχει γίνει χτες. Υπάρχει μια καθυστέρηση από τη μεριά των συνδικάτων, ιδιαίτερα
των ηγεσιών τους κτλ. Έστω και τούτη την ώρα πρέπει να βρεθούμε σε ένα τέτοιο μέτωπο, να κινητοποιήσουμε ευρύτερες δυνάμεις, θα έλεγα να στηρίξουν και ο κάθε πολίτης μια τέτοια προοπτική αγωνιστική. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα είμαστε και σε πρωτοβουλίες άλλες που θα κινηθούμε για να πετύχουμε ένα τέτοιο βήμα. Νομίζω ότι παρά τις δυσκολίες αυτής του αγώνα, θέλω να πιστεύω ότι στο μέτρο των δυνάμεών μας μπορούμε να αποτρέψουμε μια τέτοια εξέλιξη η οποία είναι καταστροφική για την ίδια τη χώρα, για την εθνική οικονομία, για τους Έλληνες καταναλωτές, είτε αφορά τη ΔΕΗ, είτε αφορά το νερό, είτε αφορά άλλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που ουσιαστικά θα λειτουργήσουν υπέρ των ιδιωτών και σε βάρος των συμφερόντων, των υπηρεσιών για τους πολίτες. Και αυτό μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις και σε άλλους κλάδους και τομείς, σκεφτόμενοι και λειτουργώντας με βάση τα κοινωνικά κριτήρια και τον κοινωνικό χαρακτήρα. Βεβαίως. Παρότι σας είπα ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό έπρεπε να έχει γίνει χθες, ένα τέτοιο συντονισμό. Και τα προηγούμενο διάστημα, εν πάση περιπτώσει, ποτέ δεν είναι αργά και νομίζω ότι σε μια τέτοια κατεύθυνση επιβάλλεται να κινηθούμε. Οι πραγματικές κινήσεις, δηλαδή θα πρέπει μήπως να συζητήσουμε και ως ένα σημείο, δεν λέω ότι ανοίξουμε όλη τη βεντάλια, εκτός από τις καθυστερήσεις που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την πολιτική της Ομοσπονδίας και των δικών μας και των... Ας πιάσουμε τους δικούς μας πρώτα απ' όλα, δηλαδή της Γενόπας. Ναι, αυτό το οποίο έχω εγώ εικόνα ότι ένας πρώτος σχεδιασμός θα γίνει με την συνεδρίαση του συντονιστικού και αμέσως μετά θα είναι συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλου της Γενόπας, που δεν έχει συνεδριάσει, είναι και για να κάνει τακτική συνεδρίαση, που εκεί θα αναλυτικότερα θα προχωρήσει και σε ένα τέτοιο σχεδιασμό. Θέλω να πω όμως ότι ο σχεδιασμός μας δεν μπορεί να μείνει μόνο με την ψήφιση του νομοσχεδίου. Πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες πριν και αμέσως πρωτοβουλίες μετά, γιατί είπα ότι μετά την νομοθέτηση θα έχουμε αποφάσεις που θα πρέπει να πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, θα έχουμε αποφάσεις που θα πρέπει να πάρει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, διαδικασίες που πρέπει να κάνει η ΔΕΗ. Άρα όλο αυτό το διάστημα πρέπει να έχει αρχή, μέση, τέλος, ένα σχεδιασμός αγωνιστικός και απεργιακός και με συλλαλητήρια και με διάφορες άλλες μορφές και πρωτοβουλίες και, όπως είπα, και σε συνεννόηση και με την κοινωνία. Πρέπει να αποκτήσουν όμως αυτό ένα δημία, να έχουν ένα λίγο διαρκή χαρακτήρα, έτσι, και μια συνέχεια. Δεν μπορεί να είναι απλά όμως ντουφεκές έτσι στον αέρα. Γι' αυτό είπα έτσι, να, είναι αυτό ένα, το λέει έτσι, μέσα, να είναι ένα πράγμα το οποίο θα είναι... Θα συντονιστεί και θα οργανωθεί με βάση το κοινωνικό συμφέρον και το εθνικό συμφέρον. Προτείνει ο Σαράντος, είναι σαφές, ας πούμε, το λέει έτσι και ατιβάζει ακριβώς, ατιβάζει ακριβώς το δέον. Ναι. Βάζει το δέον γιατί ακριβώς η εμπειρία ημών για τον παρικούντον τη Ιερουσαλήμ, στην προκειμένη περίπτωση ότως η Ιερουσαλήμ είναι τα σωματεία, είναι η Γενόπ, είναι ότι περί άλλων τυρβάζουν. Και αν μου επιτρέπεις σε διακόπτω τον Γιώργο, πρέπει να πούμε ότι έχουμε και την εμπειρία τον προηγούμενο χρόνο με την, δηλαδή στα, από τις αρχές του 2017 στην διαδικασία πώλησης του ΑΔΜΙΕ, που δεν υπηρετήθηκε, δεν ακολουθήθηκε μια τέτοια διαδικασία αγωνιστικών πρωτοβουλειών και δράσεων για το ξεπούλημα του ΑΔΜΙΕ, και αυτό το πιστώνουμε αρνητικά στην μεριά της Ομοσπονδίας. Άρα λοιπόν, βγάζοντας και διδάγματα από αυτήν την υπόθεση, δεν μπορεί να επαναληφθεί. Όχι γιατί είναι μονάδα στη Μεγαλόπολη, δεν εξηγηθώ, αλλά είναι ένα ακόμη βήμα το οποίο διαλύει στην ουσία την ΔΕΗ, λειτουργεί σε βάρος των καταναλωτών και της χώρας. Άρα λοιπόν, όπου είδαμε και αδύνατα σημεία και αρνητική δράση από τη μεριά της Ομοσπονδίας, σήμερα πρέπει να κινηθούμε πολύ διαφορετικά, ακόμη πιο αποφασιστικά και πιο δυναμικά. Γιώργο, θα μας πεις εσύ τι ακριβώς θα χάσει η χώρα με την πώληση της ΔΕΗ και τι άλλες πρακτικές μπορούν να ακολουθηθούν γενικά με το πώς μπορεί να λειτουργήσει η ΔΕΗ στο μέλλον. Εννοείς πρόταση. Πόσο σκέφτονται. Τέλος πω. Πόσο σκέφτονται. Πώς σκέφτονται να το οργανώσουν. Δεν ξέρω πώς σκέφτονται να το οργανώσουν και δεν θέλω, δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα. Εγώ βλέπω ότι έχεις μια συνολική... Κοιτάξτε, ο πολλής κόσμος, εμείς καλά λέμε για τη ΔΕΗ έτσι, ΔΕΗ αλλιώς, και κοινωνικά, και είχε και κοινωνικό πρόσημο και κοινωνική πολιτική κάποια χρόνια πριν κτλ. Όμως τα τελευταία χρόνια ο κόσμος αυτό που βιώνει είναι τιμολόγια που όλο και περισσότερο
δεν ανταποκρίνεται στο καλάθι της νοικοκυράς, για να χρησιμοποιήσω μία παλιά έκφραση. Δηλαδή, μπορείς να πεις ότι είχαμε ακόμα και το φθηνότερο τιμολόγιο στην Ευρώπη μέχρι πριν λίγα χρόνια. Αυτό δεν αντανακλούσε πραγματικά στο, στο καλάθι της νοικοκυράς. Δηλαδή, στο κόστος του νοικοκυριού ήταν ένα ψυχρός αριθμός ο Έλληνας σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Αυτό όμως δεν λέει και πολλά πράγματα αν πας στο σούπερ μάρκετ ή όταν θέλεις να δεις το εισόδημά σου σε σχέση με το τι σου στοιχίζει. Σε κάθε περίπτωση το ρεύμα, ακριβώς επειδή είχαμε το δικό μας καύσιμο, ακριβώς επειδή είχε ενιαία καθετοποιημένη τη ΔΕΗ μονοπόλιο, η οποία μπορούσε να σχεδιάσει και ως ένας βαθμό υπόκειτο σε πολιτικό έλεγχο, ως ένα βαθμό λέω, γιατί ό,τι θέλουν να κάνουν οι κυβερνήσεις, έτσι, αυτό είναι το. Πάντως υπόκειται σε ένα κοινωνικό έλεγχο. Δηλαδή το κρατικό μονοπόλιο υπόκειται, αν μη τι άλλο, στον έλεγχο της πολιτείας, στο πολιτικό κόστος. Η πολιτεία αναλαμβάνει να σου δώσει ρεύμα σε μία τιμή, εάν η τιμή είναι ψηλή, καταψηφίζεις. Το λέω σχηματικά αυτό, αλλά είναι φανερό ότι μπορεί να υπόκειται σε κάποιο κοινωνικό έλεγχο. Μπορεί να ξεσηκωθεί κόσμος, να πει εσύ τι κάνεις, τι δεν κάνεις, τι τιμές είναι αυτές, τι δεν είναι. Αν έχεις απέναντί σου μία εταιρεία που πουλάει ρεύμα, ή δύο, ή τρεις, ή πέντε που πουλάνε ρεύμα, τι θα κάνεις ακριβώς? Ναι, δηλαδή πώς θα επιλέξεις άλλον πάροχο και θα ξαναεπιλέξεις άλλον πάροχο? Δεν το έχουμε ζήσει στην τηλεφωνία αρκετά αυτό? Δεν το έχουμε ζήσει σε μια σειρά παρόχους που έχουμε? Δεν βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο, όλο και πιο δύσκολο είναι? Την άλλη είχαμε εκπομπή εδώ με τη Φλόρα και έκανε με πολύ πολύ ωραίο και γλαφυρό τρόπο το πόσο, πόσα πτυχία έπρεπε να έχεις, όχι μόνο μαθηματικού αλλά και ειδικού προγραμματιστή ηλεκτρονικών υπολογιστών, για να δεις βδομάδα τη βδομάδα ποιον πάροχο πρέπει να έχεις. Δεν πάει έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε στο ρεύμα ούτε πουθενά αλλού. Καλά είναι αυτές οι παπαριές καμαρώτες, αλλά δεν είναι ακριβώς τιμολόγιο. Και να το πω και αλλιώς, είναι μια πλευρά που χάνεται. Αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ είναι το υψηλότερο τιμολόγιο ρεύματος. Δηλαδή είναι ταβάνι. Από μία άποψη, αυτό στέκει και εμπόδιο στο να κρυβίνει άλλο το ρεύμα. Αφαιρέστε το ταβάνι. Φεύγει η ΔΕΗ από τη μέση. Το ταβάνι πια είναι ο ανταγωνισμός. Και ο ανταγωνισμός, όπως είδες, δεν έχει πια σχέση με την ασφάλεια του εφοδιασμού. Έχει σχέση με την ασφάλεια της επένδυσης. Τι με νοιάζει εμένα αν οι μισοί δεν έχουν ρεύμα? Εγώ να κερδίσω θέλω. Ασφάλεια, όχι εφοδιασμού. Δεν τα λέω εγώ. Οι απάτριδες γραφειοκράτες των Βρυξελών, όπως έλεγε ο γνωστός De Gaulle. Ο De Gaulle τους έλεγε απάτριδους γραφειοκράτες των Βρυξελών. Ούτε στα χειρότερα όνειρά του δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο στρατηγός De Gaulle, ο οποίος μόνο προοδευτικός δεν ήταν, έτσι, δηλαδή μην τρελαθούμε δηλαδή κιόλας. Ναι, ναι, προφανώς. Το γνωρίζουμε. Ναι, δηλαδή στοιχειοδός. Ότι θα φτάναμε κάποτε στην Ευρώπη σε αυτό το πράγμα. Και ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα, αποικίες. Δεν θα υπάρχει ούτε ίχνος κοινωνικής προστασίας. Αν το δείχτη κοινωνικής προστασίας, όποιο και όπου φεύγει, σε χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, σε χώρες άλλες που, εν πάση περιπτώσει, είχαν και μια παράδοση. Στην Ελλάδα το δείχτη κοινωνικής προστασίας σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν η ελληνική οικογένεια. Χρειάζεται να πω σε τι κατάσταση βρίσκεται η ελληνική οικογένεια? Τα ζούμε όλοι. Αυτό το πράγμα καταραίει, φεύγει. Πάμε τώρα. Εγώ σου λέω αυτό που σχολίαζε η Φλόρα στο διάλειμμα. Ακόμα και αν γυρίζαμε πίσω τρόπον την άλλη και τα έπαιρνες όλα πίσω το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή, και λειτουργούσε το ελληνικό δημόσιο ως ιδιώτης τέτοιου είδους, θα ήταν καλύτερα ή χειρότερα? Τα ίδια θα ήταν. Δεν σε ενδιαφέρει λοιπόν η ιδιωτικοποίηση από τη σκοπιά του ιδιοκτήτη, είναι το δημόσιο ή δεν είναι. Σε ενδιαφέρει από ποια σκοπιά λειτουργεί αυτός ο ιδιοκτήτης, τι σημαίνει κοινωνικό αγαθό, τι σημαίνει εθνικό κοινωνικό αγαθό το ρεύμα. Τι σημαίνει δηλαδή να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι, οι κάτοικοι, θα έχουν ρεύμα. Όχι δωρεάν προφανώς, γιατί... Υπάρχει κάποιο όχι,
δεν υπάρχει μόνο κόστος. Δεν πρέπει να έχεις υπερσπατάλη ενέργειας, ενεργειακών πόρων. Δεν ναι. φτιάχνεται από το... από το τίποτα. Από το τίποτα. Έτσι, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Πρέπει να είναι το κόστος. Ας φύγει από το κόστος. Καταστρέφεις πόρους οι οποίοι δεν αναπληρώνονται με την παραγωγή. Ωραία. Να χρησιμοποιείς κάπου αλλού. Άρα πρέπει να υπάρχει μια εξοικονόμηση κτλ. Ακριβώς. Πρέπει όμως, δηλαδή, βλέπεις κοινωνικά, εθνικά, με μια προοπτική που χαράζει στο μέλλον, που βλέπει μακριά κτλ. Οι άνθρωποι, όταν αντί για αυτό που γινόταν και με τον καπιταλισμό, με έναν τρόπο, μπορεί να γίνει και με τον σοσιαλισμό. Με άλλο τρόπο, κατά τη γνώμη μου, καλύτερο. Αλλά δεν είναι δευτερεύον. Σήμερα φτάνεις σε ένα πράγμα στο οποίο το μόνο που ενδιαφέρει είναι το άμεσο κέρδος των λίγων και δίπλα σου στάχτη και μπουρμπερί. Να τη απανθρακοποίηση για άλλη μια φορά. Η εφιέστατη ιδέα να ονομάσουμε ακριβώς με τον τίτλο που δίνουν οι εχθροί την εικόνα της πραγματικότητας. Απανθράκωση θα ήταν στα ελληνικά, το είπε η Φλωρά, αλλά μια που παίζουμε με αυτά τα περίεργα γκρίκλις των μεταφραστών, την ιδιόμορφη γλώσσα των γραφειοκρατών των Βρυξελών και τη μετάφρασή τους, εξαιρετικό πράγμα, καλό είναι να το δούμε. Γλώτα λανθάνουσα τα λήθη λέγει. Τι μας λένε λοιπόν οι άνθρωποι, θα τα κάνουμε όλα στάχτη και μπουρμπερί. Και ποια είναι η εικόνα, τι έλεγε η Λαγκάρτ. Ότι εμείς το επίπεδο της χώρας είναι να προσομοιάσει σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Εξαιρετικά. Είπε η Φλώρα, 30% είμαστε στην ενεργειακή ένδυα, έχουμε ένα 10% να το πιάσουμε ακόμα και θα δούμε τότε που θα είναι η Βουλγαρία για το που θα την κυνηγήσουμε, γιατί δεν πάει καλύτερα. Στο 40% ενεργειακή στόχη, νομίζω. Ναι, γι' αυτό σου λέω, 40% η Βουλγαρία, 30% εμείς έχουμε στόχο, έχουμε πλάνο. Ένα 10% του πληθυσμού πρέπει ακόμα να φτάσει στην ενεργειακή ένδυα και βλέπουμε μέχρι τότε. Αυτή η πολιτική ανατρέπεται μόνο αν αποφασίσεις. Ο Σαράτος σωστά το βάζει, το ζήτημα που έχουν κάτι και εκεί. Και έχει και μια σημασία, δεν μας είπες. Τι γίνεται, το σχολιάζαμε πριν, τι γίνεται με το ειδικό τιμολόγιο που δίνει η κυβέρνηση στους μεγαλοπολίτες και στους... να το σχολιάσουμε και αυτό. Και στη Δυτική Μακεδονία. Προκειμένου να τους πει, παιδιά, θα πουλήσω τη μονάδα, αλλά σε εσάς θα έχω ειδικό τιμολόγιο ρεύματος. Θα πουλήσω τη χώρα. Θα πουλήσω τη χώρα, αλλά μην φοβάστε εσείς, ρε παιδί μου. Θα σας δώσω το κάτι τι σας. Ειδική μεταχείριση, ναι. Θα σας δώσω το κάτι τι σας. Δεν έχει ποδάρια, δεν έχει περίπτωση. Απλά το λέμε για να δείξουμε και το πώς παίζουμε. Δεν ξέρω, Φλώρα, εγώ... Να πω πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε. Πώληση των μονάδων αυτών. Ήδη οι εφημερίδες είναι γεμάτες ότι αυτοί που συμμετείχαν στα market test με γελάς Γιώργη. Τα αντίστοιχα stress test των τραπεζών. Ναι, ναι, αντίστοιχα. Όχι, δεν είναι. Τέλος πάντων, ναι, αυτοί που θέλουν να αγοράσουν πύρπαρα, λοιπόν, ήδη θέτουν ζητήματα, έτσι. Ότι έχει πάρα πολύ προσωπικό, ότι πρέπει να μειωθεί το, έτσι, πρέπει να γίνουν απολύσεις, να μειωθεί το προσωπικό. Τα κόστη είναι έτσι, τα κόστη είναι γιουβέτσι. Κοιτάξτε τώρα, όταν λέμε ότι οι ΔΕΗ έχουν ξεχαστεί αυτά, εγώ την εποχή που τέλειωσα το πανεπιστήμιο, ότι είχε πεθάνει ο Καράγιωργας, η δημόσια οικονομική ήταν ακόμα ζωντανή ως λέξη καταρχήν. Τώρα έχει καταργηθεί βεβαίως από όλες τις σχολές. Και όχι μόνο τις οικονομικές. Δεν θες να ξέρεις τι διδάσκονται εκεί σήμερα. Όχι, δεν θέλω να ξέρω. Ξέρω τι διδάσκονται. Επειδή τα έζησα πρόσφατα. Ναι, οικονομικά της απελευθέρωσης διδάσκονται όλοι. Τα ίδια διδάσκονται και οι μηχανικοί και όχι η μηχανολογία. Τέλος πάντων, όλοι απελευθέρωση μαθαίνουν. Το δόγμα αυτό δεν... έχουμε κατακλειστεί από ένα... από τα, δόγματα, από τα δόγματα της αγοράς, ακριβώς, από ένα φονταμενταλισμό της αγοράς. Έτσι, την, μπράβο. Έτσι. Όταν λοιπόν λέγαμε ότι η ΔΕΗ συνέβαλε στην ανάπτυξη της χώρας, δεν είναι, αν θέλετε, είναι σημαντικό βέβαια ότι πρώτον είχε ρεύμα, οπότε μπορούσε να στήσει ο άλλος μια επιχείρηση, έτσι. Και ο ανθρωπάκος να ζήσει καλύτερα, ο συνάνθρωπός μου, ο καθένας μας δηλαδή, δεν το λέω υποτιμητικά.
μία εξίσου σημαντική συμβολή, αυτό δηλαδή στην πράξη τα δημόσια οικονομικά, ο ρόλος που παίζαν αυτές οι επιχειρήσεις, ήταν οι λεγόμενες οικονομίες κλίμακας. Αυτό είναι δημόσια οικονομική. Έχει χαθεί η έννοια, δεν υπάρχει, καταργήθηκε ο όρος. Δεν το διδάσκεται. Κανείς, τι σημαίνει οικονομία κλίμακας? Οικονομία κλίμακας, και δεν το λέω τυχαία, θα το δέσω ακριβώς με τη Δυτική Μακεδονία, με την Αρκαδία, και όχι μόνο, είναι σχεδόν όλη η Νότια Πελοπόννησος που ζει από τη ΔΕΗ. Ειδικά μετά την πλήρη αποβιομηχάνηση της χώρας σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα. Οικονομίες κλίμακας σημαίνει ότι εκεί που έστησε η ΔΕΗ ένα εργοστάσιο και ένα ορυχείο, δεν είναι μόνο οι μισθοί των εργαζομένων που καταναλώνονται στον τοπικό μπακάλι, να το πω μπακάλικα, που αν απολυθούν οι μισοί σημαίνει ότι και ο τοπικός μπακάλις θα έχει τις μισές δουλειές από αυτές που είχε μέχρι χτες. Ακόμα και αν ο μπακάλις θεωρεί ότι εμείς είμαστε ρετυρέ και καλά να πάθουμε, εμείς θα το πάθουμε, αλλά δυστυχώς θα το πάθει και αυτός εξαντανακλάσεως. Δεν, η οικονομία της αγοράς αυτά έχει. Δεν έχουμε σοσιαλισμό να του δίνει κρατικό επίδομα ή μισθό το επάρατο σοσιαλιστικό κράτος. Δημιουργούσε και μια ολόκληρη στεφάνη επιχειρήσεων. Ναι. Που θα έφτιαχνε το σειρματάκι, από το σειρματάκι μέχρι το καλώδιο, το τσιμέντο κλπ. Όταν αυτό λοιπόν χάνεται από μια ολόκληρη οικονομία, σημαίνει πολύ σημαντικά πράγματα και για ό,τι βιομηχανία σου έχει απομείνει ή για τις όποιες προσπάθειες να ανακτήσεις κάποιους ρυθμούς ανάπτυξης. Σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα ακόμα και για τη βαριά βιομηχανία, όπως λένε, δηλαδή δεν μπορώ, θα αυτοκτονήσω στο τέλος. Λοιπόν, η βαριά βιομηχανία της χώρας, λοιπόν, όπως δηλώνεται, είναι ο τουρισμός. Δεν θα σχολιάσω τώρα τι εστί βαριά βιομηχανία. Λοιπόν, και αν μπορεί ο τουρισμός, ας πούμε, να είναι βαριά βιομηχανία. Τι να κάνω, τώρα σηκωθεί ο έρμος ο Μπάτσης από τον τάφο, πάρει πέτρες να κυνηγάει. Λοιπόν, και λυπή οικονομολόγοι τέτοιου διαμετρήματος. Δεν είναι τυχαίο, έτσι, ότι ο Καράγιωργας που λέμε, ο οποίος δεν υπήρξα, δεν συμφωνούσα με την πολιτική του τοποθέτηση, αλλά αυτό δεν τον μειώνει σε τίποτα ως επιστήμονα. Ένας άνθρωπος που έμεινε ανάπηρος από τα βασανιστήρια της Χούντας. Δεν ήταν τυχαίοι άνθρωποι. Δεν λέγαν μόνο λόγια. Έμπρακτα διεκδικούσανε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Η ΔΕΗ έγινε για αυτόν τον λόγο. Για να η ΔΕΗ έγινε για πολλούς λόγους. Στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ έγινε για πολλούς λόγους. Η ΔΕΗ έγινε ως μια κοινωνική συνένεση, όπως είναι το πιο ορθό, η κοινωνική παροχή, ας το πούμε έτσι, μετά το εαμικό κίνημα και τη σφαγή του από τους αντίστοιχους θεσμούς και τους ντόπιους συνεργάτες στον Εμφύλιο και μετά. Ήταν λοιπόν μια κοινωνική συνένεση, όπως ήταν η αντιπαροχή. Ήταν ένα πράγμα αυτό. Ένα δεύτερο ήταν η όθηση της οικονομικής δραστηριότητας σε μια χώρα που επίσης έστελνε μετανάστες την αντίστοιχη εποχή. Ήταν τρίτο η εξυπηρέτηση κάποιων πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων, γαλλικών, Πεσινέ και λοιπά τότε. Σήμερα η Πεσινέ δεν είναι κάτι άλλο, είναι όμιλος Μυτιλινέου. Ναι. Αξίζει να αφιερώσουμε μια εκπομπή στον όμιλο Μυτιλινέου και τη θαυμαστή πορεία του μέσα στον παράδεισο της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό μπορώ να υποσχεθώ, θα γελάσουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τη χρυσοπληρώσαν την Πεσινέ τότε, έτσι. Τη χρυσοπληρώνουμε ακόμα την Πεσινέ. Ο Κοσμάκης μπορεί να του κόβουνε το ρεύμα, η Πεσινέ εξακολουθεί να το αγοράζει κάτω από το κόστος παραγωγής του με αποφάσεις των ανεξάρτητων ελληνικών δικαστηρίων. Τελεία. Ευτυχώς όχι παύλα. Όσο ζούμε θα αγωνιζόμαστε για αυτά τα πράγματα. Έγινε λοιπόν για πολλούς λόγους η ΔΕΗ. Και καλούς και κακούς. Δεν έχει να κάνει. Και όπως κάθε πράγμα, έτσι, αντικατοπτρίζει τους συσχετισμούς μιας εποχής. Τη δεκαετία του 80 γίναν, πώς λένε, παρεμβάσεις, φθήνινε το ρεύμα, κάποια τέτοια. Αντικατοπτρίζει μια μάχη που δόθηκε στη δεκαετία του 70
από τους εργαζόμενους και τον ελληνικό λαό, όπως και αν κατέληξε, δεν θα κάνουμε τώρα ιστορική ανασκόπηση. Η καταστροφή της αυτή τη στιγμή αποτυπώνει έναν νέο συσχετισμό στη χώρα. Ενός λαού ιτημένου που έχει αφαιθεί στη μοίρα του. Όσο θα αφήνεται στη μοίρα του, έτσι γίνεται δυστυχώς με τους λαούς. Όταν αποφασίζουν να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια, φέρνουν αποτελέσματα. Έχουν μέλλον. Δύσκολα, δεν λέει κανένας εύκολα. Όταν την αφήνουνε, γυρνάμε στο γνωστό για μας επί 400 χρόνια, σφάξε με αγάμι να γιάσω. Λοιπόν, εδώ ότι σε μια τοπική κοινωνία, όταν της λες ότι θα σου μειώσω για 30%, πόσο θα κρατήσει δεν με ενδιαφέρει, για 50% το ρεύμα. Την ίδια στιγμή που σημαίνει ότι ο αδερφός σου ή το παιδί σου, ο αδερφός θα μείνει χωρίς δουλειά και το παιδί σου δεν θα βρει ποτέ δουλειά, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να σκέφτεται ένας άνθρωπος δηλαδή. Αναφέρθηκε στο κοινωνικό τιμολόγιο, το οποίο διαφήμισαν πριν κανένα 2-3 εβδομάδες, ένα μήνα. Να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ, μου επιτρέπεις. Να έρθουμε λοιπόν στο θέμα. Και θα ξαναεπιμείνω στη λέξη υπερταμείο, στο οποίο είπε ο Σαράντος έχουν μπει η ΔΕΗ, τα νερά, η ΔΕΠΑ, ο ΔΕΣΦΑ, όλες οι ενεργειακές και όχι μόνο, έτσι. Έχει μπει όλη η περιουσία του ελληνικού λαού, γιατί αυτό σημαίνει δημόσιο. Για να είναι κάτι κοινωνικό αγαθό, να παρέχεται δηλαδή στην κοινωνία, πρέπει να είναι δημόσιο, αλλιώς δεν είναι κοινωνικό. Δεν έχει νόημα. Κοινωνικό σημαίνει καθολικό για όλους. Θα επιμείνω λοιπόν στο υπερταμείο. Το υπερταμείο έχει σκοπό, ξαναλέω, την αξιοποίηση πριν την εκποίηση αυτών των εταιριών με όρους αγοράς. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι καταργούμε πλήρως την έννοια του κοινωνικού αγαθού, του δημόσιου δικαιώματος. Ιδιωτικοποιείται πλήρως το ίδιο το κράτος. Ένα κράτος που πάντα ο Έλληνας το αισθανόταν ξένο, γιατί ήταν ξενοκίνητο και εχθρικό. Υπηρετούσε άλλα συμφέροντα και όχι τα δικά του. Τώρα πάμε πλέον στην πλέρια του, αποξένωση από έναν ολόκληρο λαό. Δεν έχει καμία σημασία, δηλαδή ακόμα κι αν παραμείνει η ΔΕΗ 100% και η ΕΙΔΑΠ άλλο τόσο και η κάθε μία από όλες αυτές και το τάδε νοσοκομείο και η τάδε έκταση, όλα αυτά είναι στο υπερταμείο. 100% στο υπερταμείο, το οποίο θυμίζουμε έτσι, ελέγχεται από τους δανειστές, από τους κατακτητές της χώρας, αυτοί το διοικούν. Αυτό δεν είναι δημόσιο. Τέτοιο δημόσιο, ακόμα και 100%, ακόμα και αν μας εξασφάλιζαν ότι δεν θα απολυθεί κανένας μας και θα μας δίναν τρελούς μισθούς, θα μας ξαναδίναν πίσω τα δώρα των Χριστουγέννων και του Πάσχα που δεν παίρνουμε 8 χρόνια πια. Λοιπόν, δεν το θέλουμε. Ο αγώνας που γίνεται για να μην πουληθούν οι μονάδες έχει τρία μέτωπα. Πέρα από τη διασφάλιση των υποκειμένων που αγωνίζονται, γιατί αν δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει κανένας να αγωνιστεί. Τα πνεύματα όσων πεθάναν από την πείνα δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Γι' αυτό το λέω ακριβώς λόγω του κοινωνικού αυτοματισμού. Εσείς τα λέτε αυτά γιατί φοβάστε μην χάσετε τη δουλειά σας. Ναι, βεβαίως, όπως ο καθένας. Όπως ο καθένας σε αυτή τη χώρα και σε πολλές άλλες ακόμα, φοβόμαστε. Γιατί έχουμε και εμείς οικογένειες και παιδιά. Και δεν έχουμε καταθέσεις ούτε στην Ελβετία ούτε στα νησιά Κέιμαν, όπως οι προηγούμενοι ιδιώτες πάροχοι της Ενέργα και της Ελλάς Πάουερ. Λοιπόν, και αν έρθουν να μου βγάλουν το σπίτι στο πληστηριασμό, δεν θα έρθει ο Βορύδης να με υπερασπιστεί όπως τους γνωστούς απατεώνες. Ναι, φοβόμαστε. Και για να μπορέσουμε να παλεύουμε πρέπει να υπάρχουμε. Το
Το πνεύμα μας δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Χρειάζεται και το σώμα μας. Και αυτό ισχύει για όλους μας. Αυτό είναι το ένα. Ο δεύτερος λόγος που γίνεται ο αγώνας είναι ακριβώς για αυτή την έννοια του δημοσίου. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά που ακόμα και σήμερα σε αυτή την κατάσταση η ΔΕΗ ακόμα απηχεί αυτούς τους παλιούς αγώνες που οδήγησαν στη δημιουργία της, κρατάει κάποια πράγματα. Και δεν πρέπει να χαθούν, αλλά για ένα τέτοιο δημόσιο, σε μια τέτοια χώρα, και τρίτον, για το μέλλον. Μιλάμε για εθνικό πλούτο, για εθνικούς πόρους. Μιλάμε για ορυχεία λιγνίτη, για τον πλούτο που έχει η χώρα και που αξιοποίησε και στάθηκε στα πόδια της. Η ληστρική εκμετάλλευσή του, η καταλύστευσή του από τους ιδιώτες για να βγάλουν γρήγορο κέρδος π.χ. στην Ιταλία σε κάποια χρόνια σημαίνει ότι αφαιρεί από τα παιδιά μας, που είναι η πολύ συνηθισμένη έκφραση όσων σκοτώνουν τα παιδιά μας και τα αφήνουν να λιμοκτονούν με τα μνημόνια κτλ. Λοιπόν, στερεί όμως πραγματικά από αυτόν τον τόπο και από αυτόν τον λαό τις δυνατότητες να σταθεί στα πόδια του αύριο. Και αυτά τα χρειαζόμαστε. Πρέπει να τα έχουμε για να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε όφελός μας. Ακόμα και αν τώρα δεν είναι έτσι όπως θα θέλαμε, αν τα χάσουμε δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι θα μπορέσουμε να τα ξαναφτιάξουμε, να τα ξανααποκτήσουμε. Αυτός είναι ο λόγος δηλαδή των αγώνων αυτών. Ναι, μας πει κάτι και ο Σαράντος. Ναι, να συμπληρώσει αν μπορεί. Λέγαμε προλίγου για αυτό το πράγμα με το ειδικό τιμολόγιο της έκπτωσης ως αντιστάθμισμα των επιπτώσεων της επίδρασης των λιγνητορυχείων και της λειτουργίας των μονάδων στη Δυτική Μακεδονία και στο Δήμο της Μεγαλόπολης. Μια έκπτωση που θα έλεγα ότι δεν πρέπει να την παραγνωρίσουμε, είναι ένα θετικό γεγονός κάτω από την πίεση και των κοινωνικών φορέων της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης και των εργαζομένων. Όμως θα σας πω ένα πράγμα παράδοξο, ας το πούμε, ότι πρώτον δεν θεσπίστηκε με τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα με έναν μόνιμο χαρακτήρα. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι αντί να βγει στα μέσα και στην κοινωνία ότι είναι μια κατάκτηση των κοινωνικών φορέων, των εργαζομένων, των πολιτών σε αυτές τις περιοχές που έχουν υποστεί από τη λειτουργία τους, θα έλεγα αρκετά σημαντικές επιπτώσεις, πανηγύρισε η κυβέρνηση. Με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πριν λίγες μέρες. Τρίτο ζήτημα είναι ότι ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, επειδή εκεί άγγιξε και η ρύθμιση πιάνει και τους τέσσερους νομούς Δυτικής Μακεδονίας, όπου πρέπει να πούμε δύο νομοί δεν έχουν λιγνητική δραστηριότητα με ορυχεία και μονάδες, τα Γρεβενά και η Καστοριά. Άνοιξε τους ασκούς του Αιώλου να το διεκδικεί όλη η Αρκαδία, να το διεκδικεί ο Δήμος της Σπάρτης, να το διεκδικεί και ο Δήμος της Καλαμάτας, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι στις 22 Δεκέμβρη δεν στήριξε με ένα ψήφισμα θέση ενάντια στο ξεπούλημα των μονάδων. Εξέφρασε ένα μεταφραστικό πράγμα μια συμπαράσταση των επιπτώσεων που θα έχει το ξεπούλημα των μονάδων. Αυτή ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβούλου. Και θέλω να πω ότι, εν πάση περιπτώσει, να το βάλουμε και να το γιώσουμε στην πραγματική του διάσταση, γιατί ήδη και από την μεριά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν πιέσεις να περιορίσει η ΔΕΗ ακόμη και αυτές τις ευεργετικές διατάξεις που βαστάνε λίγο ακόμη την κοινωνία και τους αδύνατους καταναλωτές, είτε με τη μια έκπτωση 15%, είτε κάποιοι που προπληρώνουν το ρεύμα να έχουν μια επιπλέον έκπτωση 6%, και ταυτόχρονα πρέπει να σας πω ότι αυτό που ρυθμίζει και σήμερα μπορεί να το εντάξει και σε μια προεκλογική, ας το πούμε, τροχιά και στόχευση όσον αφορά το κοινωνικό τιμολόγιο, και από εκεί υπάρχουν κατευθύνσεις ότι αυτά τα πράγματα στα πλαίσια του ανταγωνισμού θα τελειώσουν. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε και διάφορες άλλες θετικές ρυθμίσεις που κάνει η ΔΕΗ και έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια σε ειδικές κατηγορίες, όπως είναι το αγροτικό τιμολόγιο,
όπως είναι το τιμολόγιο σε ευπαθείς ομάδες, όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες κτλ. Όλα αυτά λοιπόν σε λίγο θα αποτελούν παρελθόν με βάση αυτό τον καινούργιο προσανατολισμό στα ενεργειακά δρόμενα και στον ίδιο τον ρόλο που θα πρέπει να έχει στη δική του τη λογική με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές η ίδια η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Άρα λοιπόν αυτό αφορά όλη την κοινωνία, αφορά όλες τις κατηγορίες και γι' αυτό καλούμε και πρέπει να μπουν σε αυτόν τον αγώνα για την υπεράσπιση της ενάντια στη διάλυση, στο ξεπούλημά της και των μονάδων και συνολικά της ΔΕΗ. Μάλιστα. Πολύ, πολύ ενημερωτικά όλα αυτά. Θα ήθελα να θυμίσω λίγο το τηλέφωνο της εκπομπής. Είναι 210-34-28-676 για όποιον ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει από εδώ και τώρα μέχρι και το επόμενο τέταρτο, γιατί περίπου για ένα τέταρτο θα είμαστε ακόμα στον αέρα. Το... Ξαναπες το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο, ναι, είναι άλλη μια φορά 34-28-676. Και θες να προσθέσεις εσύ κάτι, Γιώργο, γύρω από αυτά, γύρω από τις τοποθετήσεις της Φλόρας ότι... και του Λουσαράδου. Όχι, νομίζω ότι... Ήταν έχει... κατατοπιστικές. Ναι, νομίζω ότι απολύτως κατατοπιστικές, δεν ξέρω τώρα. Εγώ απλά μόνο να πω κάτι, μια και αναφέρθηκε στον Μπάτσι πολλές φορές η Φλόρα, ότι η ΔΕΗ ήταν ο βασικός στρατηγικός πυλώνας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Και όπως βλέπουμε σήμερα και αρχίζει, εξαφανίζεται η ΔΕΗ, εξαφανίζεται και η παραγωγική ανασυγκρότηση, η δυνατότητα παραγωγικής ανασυγκρότησης. Που σημαίνει να μην τρέφουν αυτά πάτες, ας πούμε, και οι μικροβιοτέχνες ή οι μικροί βιομήχανοι, οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή, είναι αυτή η παραγωγική τάξη που υπάρχει ακόμα, εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα. Μην τρέφει αυτά πάτες, ότι με την διάλυση, με το ξεπούλημα της ΔΕΗ, θα μπορέσουν να συνεχίσουν να υφίστανται αυτές οι επιχειρήσεις. Το πιο πιθανό είναι να μεταναστεύσουν, να κλείσουν. Έτσι. Και μετά από εκεί και μετά έχετε και αυτό που λέει πάλι η Φλόρα για τις οικονομίες κλίμακας και πώς οι αποεπενδύσεις λειτουργούν εντελώς αρνητικά για τις κοινωνίες και τις τοπικές κοινωνίες. Κοιτάξτε, είναι... Όχι ότι πρωτοεμφανίζεται ιστορικά και κοινωνικά, αλλά είναι, πώς να το πω, μεγιστοποιημένο, μεγενθυμένο. Αυτή η χώρα είχε ένα πρόβλημα. Δεν είχε ποτέ εθνική αστική τάξη. Ναι. Από ίδρυσης. Από ίδρυσης. Να μην φτάσουμε δηλαδή ότι η ίδρυση... Βέβαια, ίδρυση ο Γιώργος πριν μας αναβάθμισε λιγάκι, έτσι μας είπε απική ένα μας από το δεκτοράτο. Λοιπόν, η ίδρυση του κράτους συνοδεύτηκε από τη γνωστή πράξη υποτέλειας του Κολέτη, η οποία, όπως φαίνεται, έχει κάνει σχολή σε αυτή τη χώρα, η οποία, τι να πω, έχουν κλείσει και έχουν κλείσει αυτοί. Είμαι, συνεχίζουν, ναι. Οι ιστορικοί του μακριού μέλλοντος, δεν ξέρω πώς θα το δουν, τέλος πάντων, για να έρθουμε στα δικά μας. Νομίζω ο Δημήτρης ο Καζάκης το έχει διατυπώσει δηλαδή με ένα καλό τρόπο. Ποιος είναι Έλληνας, ποιος νοιάζεται για αυτό το τόπο. Αυτός που έχει δέσει τη ζωή του με αυτό τον τόπο, τη δική του και της οικογένειάς του. Που έχει επενδύσει τη ζωή του και χρησιμοποιήσει τη ζωή του σε αυτόν εδώ τον τόπο. Έτσι. Λοιπόν, αυτός που έχει επενδύσει τη ζωή του, που δεν μπορεί. Χρειάζεται αυτό τον τόπο για να ζήσει. Δεν μπορεί χωρίς αυτό. Λοιπόν, η αστική τάξη της χώρας, η μικρο-μέγαλο βιομήχανη κλπ, τα κουμάντα τους σε σχέση με άλλες χώρες τα έχουν κάνει. Δεν έχω άποψη, δεν έχω συζητήσει ποτέ μαζί τους, κινούμαστε σε πολύ διαφορετικές σφαίρες, έχουμε πολύ μπας κλάς άνθρωπος, ας πούμε, δεν. Λοιπόν, αλλά η αίσθηση που δίνεται, γιατί δεν έχουμε πια δηλαδή ούτε και αυτούς τους μετεμφυλιακούς βιομηχάνους σε αυτόν τον τόπο, είναι ότι θεωρούν και αυτοί ότι έχει χαθεί το παιχνίδι, δεν μπορεί να τα βάλουμε τα θηρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, διατηρούν μια... ξεπουλάνε τη χώρα και τον λαό της, παίρνοντας μια παράταση, δόξα τω Θεώ, λεφτουδάκια έξω έχουνε, κάτω από γέφυρες δεν θα πεθάνουν.
Το ζήτημα είναι τι γίνεται με όλους τους υπόλοιπους που κινδυνεύουμε να πεθάνουμε κάτω από τις γέφυρες. Και δεν έχουμε και πολλές στην Ελλάδα γέφυρες. Ναι. Καταφέραμε να φτιάξουμε γέφυρες πάνω στους χείμαρους και στα ποτάμια, να μπαζώσουμε τα ποτάμια και να τα κλείσουμε. Λοιπόν, σαφώς όσο αυτά ξεπουλούνται, οι παραγωγικοί και καταστρέφονται. Η παραγωγική ανασυγκρότηση γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Να ξαναστήσεις δηλαδή τη... Γι' αυτό φωνάζουμε κιόλας. Αυτό λέμε στον κόσμο. Κρατήστε αυτά τα εργαλεία, είναι δικά σας, εσείς τα έχετε φτιάξει, να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε προς όφελό μας. Για να ξαναχτίσουμε. Αλλά όταν ένας λαός αποφασίσει ότι θέλει να σταθεί στα πόδια του, άρα και να ανασυγκροτηθεί παραγωγικά, πολιτικά, οικονομικά, όπως θέλετε. Να θέλει να ζήσει ουσιαστικά, αυτό είναι. Ακριβώς, όταν διεκδικήσει λοιπόν τη ζωή του, η ιστορία έχει δείξει ότι τα έχει καταφέρει. Και όσο το έχει καταφέρει, δύσκολο το παίρνεις πίσω, αυτό είναι, για την κατάκτηση δική του. Τώρα εδώ αυτό. Για να πούμε την αλήθεια, η Ελλάδα έχει μια μικρή ιδιαιτερότητα. Έχουμε πολλές ιδιαιτερότητες. Αν θέλουμε να δούμε τα ιστορικά πεπραγμένα δηλαδή. Εντάξει. Αλλά δεν βοηθάει, οπότε. Ναι. Κοιτάξτε. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός κάθε φορά που κλείθηκε έκανε το καθήκον του και το κάνει συνέχεια. Έτσι. Όπως το καταλαβαίνει κτλ. Οι ανεπάρκειες που υπάρχουν, υπάρχουν και ιδίως σε επίπεδο πολιτικών ηγεσιών, οργανώσεων κτλ. Κτλ. Και να αποδώσουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι έτσι και στις δυνατότητες και στις αδυναμίες παντού. Πάντως είναι λάθος αυτό που πολύ συχνά γίνεται, οργανώσεις ή πολιτικοποιημένοι άνθρωποι να εγκαλούν το λαό. Το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές. Είναι κάτι που εμείς εδώ τουλάχιστον οι αυτοί οι μικροί ομίγυροι, με όλες τις συμφωνίες και διαφωνίες που κατά καιρούς έχουμε μεταξύ μας, μια που γνωριζόμαστε χρόνια, αυτό δεν το έχουμε. Δηλαδή δεν θα εγκαλέσουμε ποτέ το λαό για τις δικές μας αδυναμίες. Πολύ άλλοτε να τις βλέπουμε ή να μην τις βλέπουμε, να τις δικαιολογούμε ή να μην τις δικαιολογούμε είναι άλλο θέμα, αλλά δεν εγκαλούμε τον ελληνικό λαό. Δείχνουμε τι κατά τη γνώμη μας, με το δικό μας το μυαλό, με τη δική μας την ανάλυση, τι κατά τη γνώμη μας είναι ο στόχος, τι πρέπει να γίνει, δίνουμε λιγότερο ή περισσότερο τις δυνάμεις αυτές που έχουμε μπροστά σε αυτό το πράγμα, προκειμένου να βοηθήσουμε σε μία κατεύθυνση, σε έναν προσανατολισμό. Από εκεί και ύστερα δεν εγκαλούμε, δεν είναι δική μας δουλειά. Συνήθως και από την εμπειρία μας στα συνδικάτα, να το πούμε αυτό, αυτοί που εγκαλούν τον ελληνικό λαό είναι αυτοί που έχουν ήδη ξεπουλήσει, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, συναγωνιστές, σύντροφοι, ό,τι θέλετε. Μακάρι να μπορούσαμε να σε διορθώσουμε. Έτσι, να διορθώστε με δηλαδή ειλικρινά, είναι αυτοί που έχουν ήδη ξεπουλήσει και τους χρειάζεται να ρίξουν τον μπαλάκι στην εξέδρα. Όχι, το μπαλάκι είναι σε μας, η ευθύνη είναι δική μας και η αδυναμία να πείσουμε ή να ανοίξουμε δρόμους επίσης δική μας. Εμείς θα κάνουμε και κάνουμε κάθε φορά αυτό που μπορούμε και πρέπει να. Από εκεί και ύστερα, όχι, δεν θα ζητήσουμε ευθύνες από κανέναν. Σε αυτούς που αναφέρεις. Για να μην περνάει και μία εικόνα, γιατί καμιά φορά λέμε, ακούγεται πολύ συχνά το πρέπει, να μην αισθάνεται και ο ακροατής και οποιοδήποτε άλλο ότι το μπαλάκι είναι. Βεβαίως πρέπει. Βεβαίως ο καθένας από εμάς οφείλει. Και βεβαίως αυτός που καταλαβαίνει δεν αρκεί να το παρακολουθεί από τον καναπέ. Πρέπει να δει τι και πώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι επιλογές, τις κάνεις και προχωράς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, εθελοντικά είναι όλα και στο βαθμό που δεν αποδεικνύομαστε εμείς ο καθένας από εμάς αυτό που πρέπει, αυτό το λουζόμαστε μετά όλοι. Λοιπόν. Να πούμε μόνο ότι σε αυτούς που αναφέρεσαι ουσιαστικά αυτοί που εγκαλούν το λαό είναι και οι δημαγωγοί του. Εντάξει, αυτοί είναι. Και προσπαθούν να καλύψουν ακριβώς ότι έχουν ό,τι ξεπουλάνε στο όνομα του λαού πάντα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να πεις, Αράντο μου. Ναι, αν υπάρχει κάτι. Όχι, δεν θέλω να πω, ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, απευθυνόμενοι και στους ακροατές σας, ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι ένα κάλεσμα σε κάθε πολίτη, ενεργό πολίτη πριν απ' όλα,
σε κοινωνικές ομάδες και κατηγορίες, ότι δεν είναι ένας αγώνας που δίνουν στενά οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ για δικά τους εργασιακά δικαιώματα. Είναι ένας αγώνας που δίνουν για να στηριχτεί αυτή η δημόσια επιχείρηση την ίστατη στιγμή, έστω τώρα, ό,τι μπορεί έχει απομείνει, για να λειτουργήσει σε όφελος της χώρας και του λαού και των καταναλωτών, σε μια περίοδο που μετά από 7 χρόνια ύφεσης οικονομικής κρίσης και σε αυτή την προσπάθεια που πρέπει να απαιτηθεί για να έχουμε έναν αναπροσανατολισμό της χώρας σε μια παραγωγική ανασυγκρότηση, είναι ένα βασικό εργαλείο, ένας βασικός μοχλός που τον έχει ανάγκη ο κάθε πολίτης, η κοινωνία μας. Άρα από αυτή τη σκοπιά κυρίως θα δώσουμε και πρέπει να δώσουμε τον αγώνα. Και σε αυτό το κάλεσμα θα πρέπει να συμμετέχει ένας κόσμος, να μην ξεπουληθεί άλλη μια δημόσια επιχείρηση, να μην ξεπουληθούν επιχειρήσεις δημόσιες, δημόσιου πλούτου, για να αποβεί στο τέλος το αποτέλεσμα υπέρ των λαϊκών συμφερόντων. Φλώρα, έχεις να προσθέσεις κάτι? Όχι, νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα, δεν υπάρχει λόγος να κουράζουμε για να κουράζουμε. Γιώργο. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τους φίλους ακροατές. Να ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία ακόμα μια φορά. Και να τα πούμε στο μέλλον πάλι. Θα τα πούμε. Και να τα πούμε στους αγώνες, όπως πάντα. Όχι, εγώ λέω ότι και μια τέτοια κουβέντα μπορούμε να την ξανακάνουμε. Χρήσιμο είναι, γιατί σε κάθε περίπτωση τέτοιες κουβέντες, και δεν υπάρχουν και πολλές έτσι που να βγάζουμε. Με τις δυνάμεις που έχουμε, ρε παιδί μου, να φτάσει και σε ένα κόσμο, ας πούμε, αυτή η φωνή, η διαφορετική φωνή και τα λοιπά. Εγώ θα αντιληφθεί λίγο διαφορετικά το ζήτημα αυτό. Είναι εγώ το θα επιμείνω στο ζήτημα του εθνικού απελευθερωτικού χαρακτήρα που έχουν όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Επιμένουμε, ο εχθρός είναι ορατός. Το ότι λέγεται χρηματαγορές, τράπεζες και τα λοιπά δεν σημαίνει την λιγότερο ορατός. Οι ελεύθερες αγορές σημαίνουν διάλυση χωρών και κρατών. Το βλέπουμε, το ζούμε καθημερινά, ειδικά η χώρα μας έχει μπει σε μια πολύ επικίνδυνη μέγενη και επομένως... Να κλείσω και εγώ, να κλείσω με αυτό, επειδή μου έδωσες πάσα τώρα. Ελεύθερη αγορά είναι όπως είναι η κόκκινη σκουφίτσα. Όσο υπάρχει κόκκινη σκουφίτσα, τόσο υπάρχει και ελεύθερη αγορά. Λοιπόν, εμάς περιπτώσει, ευχαριστούμε πολύ και καλό απόγευμα. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.